ψάχνω απόψε λόγια να πω και δεν βρίσκω. Ευτυχώς βρήκε όρεξη η χοροδία όλη, και ο Αντώνης και ο Γιώργος και τα παιδιά όλα, και λέω, κοίτα να δεις, τι ωραία που περνάμε την Παναγία μας. Οι χαιρετισμοί στην Παναγία και απόψε όλοι μαζί ο ακάθιστος ύμνος. Τους έβαλε η Εκκλησία μας για να είναι κοντά μαζί με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τους έβαλε για να τιμήσουμε ακόμα περισσότερο όλο το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Αλλά όμως, η Παναγία έτσι κι αλλιώς τιμάται από την Εκκλησία μας κάθε μέρα. Καμιά ακολουθία, κανένα τροπάριο. Δεν υπάρχει που να μην έχει Παναγία μέσα. Ακόμα και στα μυστήρια κάνουμε βάπτιση. Κάνουμε γάμο. Η Ισαΐα χόρευε. Και κάνουμε χορό ότι η Παρθένος εν γαστρή έξι. Έχει στην κοιλιά της μωρό, πιο μωρό. Κάνουμε χειροτονία. Τον γυρίζουμε γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα τον νεοχειροτονούμενο και ψάλλουμε πάλι το Ισαΐα χόρευε. Διότι τούτα δω που έζησε η ανθρωπότητα με τον Χριστό μας και την Παναγία και όλα τα γεγονότα, οι προφήτες τα είχαν δει. Τα είχαν δει οι προφήτες. Και ο Χριστός πολλές στιγμές που μιλούσε είναι να πληρωθεί το ρυθένι δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος και τα λοιπά και τα λοιπά και αναφέρεται στα γεγονότα. Γιατί τα βλέπαν οι προφήτες, διότι λαχταρούσαν μπας και τα προλάβουν. Δεν τα πρόλαβαν όμως, γιατί ακόμα δεν είχε βρεθεί η Παναγιά. Μόλις βρέθηκε η Παναγιά, κατευθείαν κατέβηκε ο άγγελος. Απεσταλμένος από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό θα πας να πεις, ότι αυτό το κοριτσάκι θα γεννήσει γιο και θα τον καλέσει Εμμανουήλ, ένα από τα ονόματα του Χριστού. Αυτή η Παναγιά λοιπόν μας άνοιξε το δρόμο της ελπίδας, της χαράς, της σωτηρίας. Αυτή η Παναγιά. Αυτή η Παναγιά που αν τη ρωτούσε κάποιος πριν ότι θα κάνεις αυτό το έργο, φαντάζομαι ότι θα ψάχνε σπηλιά να κρυφτεί από την ταπείνωσή της. Και όμως μόλις κατάλαβε ότι αυτό ήταν εντολή του Θεού, έσκυψε και είπε αυτή την υπέροχη φράση, «Ιδού η δούλη Κυρίου, εδώ είμαι η δούλη του Θεού, γέννητόν κατά το ρήμα σου, ό,τι είπες αυτό ας γίνει». Πω, για φανταστείτε να έλεγε η Παναγιά, «Όχι, δεν θέλω». Ακόμα μπορεί να περιμέναμε να ξαναβρεθεί η Παναγιά. Και όμως το είπε και μετά στη συνέχεια γίνανε όλα. Και επειδή έγιναν όλα αυτά, εμείς την τιμούμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
συνέχεια όλο τον χρόνο. Και άλλωστε, τις έχουμε δώσει και την πιο τιμητική θέση στον λαό. Τη μια μεριά ο Χριστός, από την άλλη μεριά η Παναγιά. Δίπλα στον Χριστό ο πρόδρομος, που κι αυτός έκανε έργο. Ήρθε πριν τον Χριστό για να ανοίξει το δρόμο στις ψυχές και στις καρδιές των ανθρώπων. Μπας και μετανιώσει κανένας και λαχταρίσει τον Χριστό και τον περιμένει. Και δίπλα στην Παναγιά πάντα υπάρχει ο Άγιος του Ναού. Εδώ ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης. Πίσω τώρα από την Αγία Τράπεζα πάντα υπάρχει η Πλατητέρα των Ουρανών με ανοιχτά τα χέρια για να προσεύχεται στο γιο της και να μας δείχνει αυτό που είπαμε, ότι αυτή κατέβασε από τον ουρανό κάτω στη γη τον Χριστό. Και συνήθως πάρα ψηλά από την Αγία Τράπεζα είναι αυτό το γεγονός, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Και πίσω τώρα στην είσοδο από την δυτική πλευρά του ναού, από εκεί βγαίνει ο ήλιος, από εκεί είναι η δύση, συνήθως βάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου. Εκεί που μαζεύτηκαν όλοι οι Απόστολοι για να πάνε την Παναγιά στον τάφο της, αλλά από τον τάφο να την πάρει ο Χριστός και την ψυχή της και το σώμα της. Και εμείς τώρα εδώ τι σκεφτήκαμε. Το σκεφτήκαμε πολύ. Να βάλουμε πάνω στα δύο ταβάνια του ναού, όπως είναι έτσι, να βάλουμε όλους τους χαιρετισμούς που αν χωρέσουν, που διαβάσαμε απόψε. Υπάρχουν εικόνες, πολύ ωραίες ζωγραφιές, ζωγραφισμένες, και θα τις πάρουμε κομμάτι, κομμάτι, α, β, χ, δ, όλο, όλο, γύρω, γύρω, όσο χωρέσει, για να γεμίσουμε το ναό μας και να έχουμε πάντα την Παναγιά ευλογία. Μου άρεσε γιατί σε αυτόν τον ναό βάλαμε τόση Παναγιά, για να είναι μπροστά της και βοηθός και γιάτρισα και τροφός και φίλη και μάνα όλων μας. Αυτή η Παναγιά λοιπόν γιόρταζε αυτές τις Παρασκευές. Αυτή την Παναγιά εύχομαι και εγώ να πάρουμε μαζί μας, να την έχουμε μαζί μας. Και σας παρακαλώ πολύ αυτές τις μέρες, λίγο παραπάνω, τη Μαρία μας, το Μαράκι μας, τη Μαρία του Παναγιώτη, να έρχεται ο Παναγιώτης. Είναι φίλος μου, ίσως κοντά 20 χρόνια. Από τότε σχεδόν που χειροτονήθηκα, 20 χρόνια και έρχεται από Θεσσαλονίκη και στους δύο ναούς μας να υπηρετήσει το Ιερό και πάντα συναγωνιζόμαστε ποιος θα έρθει πρώτος, αυτός ή εγώ. Και φεύγει τελευταίος. Αυτός ο Παναγιώτης ανεβαίνει την ανηφόρα του με το μαράκι μας στο νοσοκομείο να παλεύει και εμείς να ευχόμαστε, να προσευχόμαστε και να πονάμε κιόλας. Αλλά πονάμε με ελπίδα, πονάμε με προσευχή, πονάμε με αγάπη, πονάμε με όλους εγώ. Όποιος κι αν έρθει να μου πει, Πάτερ μου πονάω, κάνε προσευχή. Πόνο βγάζω μέσα στην καρδιά μου και τον χαίρομαι αυτό το πόνο. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω με αυτούς τους πόνους και δεν με πειράζει. Ου!
μέσα. Θέλω να ξέρω τους πόνους σας. Θέλω να ξέρω τα βασανά σας. Θέλω μη με λυπάστε στην προσευχή. Δώστε μου χαρτιά, γράψτε ονόματα, στείλτε μου μηνύματα, θέλω να προσεύχω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Στη Θεία Λειτουργία ξέρετε τι είναι, να ρίξουμε μέσα τα ονόματα εκεί που είναι ο Χριστός, το σώμα Του και το αίμα Του. Και όταν πριν από καιρό έφυγε άδικα ένα παλικάρι από τη ζωή, είπα στη μάνα, γιατί είδα τον πόνο της και την απελπισία της. Λέω, αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Εκεί μέσα να βρίσκονται ο Χριστός με σώμα και αίμα. Όχι, δεν είναι σαν το σώμα του Χριστού αυτό που βγαίνει στο Άγιο Πατήριο μέσα. Ούτε σαν το αίμα του Χριστού. Ο Παπάς ευλογάει, σταυρώνει, λειτουργάει και το κάνει ίδιο και όμοιο με τον Χριστό. Ο ίδιος Χριστός είναι. Ο ίδιος είναι ο Χριστός, είναι η Παναγιά, είναι όλοι οι Άγιοι και οι Άγγελοι και οι Προφήτες και οι Παλιοί Άγιοι και οι Καινούριοι Άγιοι, και εκεί μέσα ρίχνουμε και τα ονόματα των ζωντανών, όλων μας δηλαδή, και των αποθαμένων όλων των δικών μας ανθρώπων. Και όταν κοινωνάμε, συναπαντιόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους που έφυγαν. Συναπαντιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε, συνυπάρχουμε, γινόμαστε ένα. Και τότε λαμβάνω. Δεν χάνεται κανένας που φεύγει από αυτήν τη ζωή. Δεν χάνεται. Πάει εκεί που είναι όλα τα γλέντια και όλες οι ομορφιές και όλες οι απολαύσεις και όλη η χαρά και όλη η ζωή. Εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναχμός. Τούτα δω μας τα χαρίζει ο Χριστός και η Εκκλησία. Τον Χριστό όμως και την Εκκλησία μας άνοιξε την πόρτα η Παναγιά μας. Αυτή την Παναγιά λοιπόν, αυτή την χαρά που μας έδωσε η Παναγιά, να την έχετε παντοτινά στα σπίτια σας. Και μου λέει αυτή η μάνα που έχασε το παιδάκι, συγχώρημαι Ανούλα που σε βασανίζω. Μία Κυριακή δεν ήρθε, δεν κοινώνησε. Και μου λέει τώρα εγώ πώς θα βγάλω όλη την εβδομάδα που δεν αντέχω γιατί δεν κοινώνησε. Μην αφήνετε τη Θεία Κοινωνία. Σας παρακαλώ. Ελάτε να σας πάρω αγκαλιά και να σας συγχωρέσω όλες τις αμαρτίες, ορωνών τις αμαρτίες. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Να βάζω το πετραχύλι πάνω σας και να σας διαβάζω την ευχούλα. Και έλεγε ο Γέρο Παΐσιος, το πετραχύλι είναι το καλύτερο σου, διότι το πετραχύλι κάνει την ψυχή λευκή σαν το χιόνι. Λευκή σαν το χιόνι. Λευκή κατάλληλη. Μην τις κρατάτε. Γιατί γεννάνε δυστυχία οι αμαρτίες. Πόνο, απελπισία, τύψεις,
μαυρίλα. Η καθαρή ψυχή γεννάει χαρά, ζωή, ευτυχία, ελπίδα, Χριστό. Θα είμαι λοιπόν αυτές τις μέρες. Άκουσα. Εγώ βγαίνω για εξομολόγηση σχεδόν όλες αυτές τις μέρες. Ακούστε. Αύριο όλη τη μέρα στη Σαράκια, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή μετά τη λειτουργία. Πάλι θα είμαι. Την άλλη εβδομάδα, το του Λαζάρου, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, πάλι θα είμαι για εξομολόγηση. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Κυριακή που είναι εδώ, τον Βαΐο, πάλι θα είμαι μετά, όποιος πέντε. Τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, το πρωί θα είμαι την Μεγάλη Δευτέρα εδώ, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη, θα είμαι από εκεί. Δεν συγχωρείται κανένα. Εάν δεν έρθει. Δεν μάλωσα κανένα, πήρα αμαρτίες, πήρα, φορτώθηκα. Τώρα αρχίσαν τα πόδια μου να μην μ' ακούνε, αλλά λέω, έχεις κι άλλες αμαρτίες να φορτωθείς, μέχρι που αντέχεις. Όχι, δεν με πειράζει που τις φορτώνω. Εγώ θέλω αγάπη να σας δώσω. Αγάπη. Όχι εγώ, ο Χριστός. Και βοηθήστε λίγο, το είπα και προχθές, για τα λουλουδάκια, το επιτάφιο, το εσταυρωμένο, τον εικόνο, τον νυμφίου, όλα αυτά. Μαζεύουμε ένα λογαριασμό. Ισχύει η υπόσχεση στους επιτρόπους, τη λέω και τις από εδώ και τις από εκεί, γιατί έχουμε και από εκεί επιτρόπους, ότι τα μισά θα τα δώσουμε εμείς με την κυρία Μαρία και εδώ και εκεί. Τα υπόλοιπα όμως θα τα βρείτε εσείς. Το χωριό του ένα και το άλλο. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.